Γεια σας! Είμαι εδώ με ένα ακόμη tag. Συγγνώμη για το μαλλί, αλλά κάνει αφόρητη ζέστη. Δεν θα μπορούσα να τα έχω άλλο κάτω. Στο σημερινό βίντεο είναι το tag This, That or Else. Μην με ρωτήσετε ποιος με έχει κάνει tag, δεν έχω ιδέα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είναι 25 ερωτησούλες και διαλέγεις ανάμεσα σε διάφορα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Σε φοράει χοντοσέντερ? Μάλλον θα πω χοντοσέντερ γιατί έχει περισσότερα πράγματα, δηλαδή έχει και πιο πολλά σαβουάν, πιο πολλές βαφές κλπ. Όχι πως τα σε φορά δεν μου αρέσουν. 2. Two faced benefit. Θα πω benefit σίγουρα. Μ' αρέσουν πολύ και τα προϊόντα της πιο πολύ και οι συσκευασίες της. 3. Radiant Redue E17. Radiant θα πω. Συγγνώμη για το τσιου τσιου, είναι το κινητό. Λοιπόν, θα πω Radiant και οι άλλες δύο μου αρέσουν, αλλά λίγο περισσότερο η Radiant. Αφροντούζι, αφρόλουτρο. Αφρόλουτρο. Body butter ή body lotion. Body lotion είναι πιο ανάλαφρα νομίζω. Κρεμοσάπουνο ή κλασικό σαπούνι. Κρεμοσάπουνο, γιατί το σαπούνι αφήνει διάφορα υπολείμματα στο μπάνιο και τέτοια και με εκνευρίζει. Νύχια μακριά ή κοντά, μέτρια θα έλεγα, ούτε πολύ μακριά, ούτε κοντά μου αρέσουν. Online shopping ή βόλτα στα μαγαζιά. Δύσκολη ερώτηση. Θα πω και τα δύο. Μπορείς να φας άνετα άπειρες ώρες και στα δύο. Δεν μπορώ να διαλέξω, δυστυχώς. Μονές σκιές ή παλέτες. Παλέτες, με βολεύουν πιο πολύ. Αγαπάς τα κοντά ή τα μακριά μαλλιά. Τα μακριά. Yves Laurent, Dior ή Estée Lauder. Μπορώ να μην πω καμία από τις τρεις και ένα από Lancôme. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Glowbox, Cherrybox ή Beauty Test Box. Θα πω Beauty Test Box. Υγρό ή gel eyeliner. Gel eyeliner. Ηλεκτρική ή κλασική οδοντόβουρτσα. Κλασική, ηλεκτρική με εκνευρίζει λιγάκι. Δεν ξέρω, σαν να είμαι λίγο περίεργα. Αν και ξέρω ότι καθαρίζει περισσότερο και καλύτερα, θα πω την κλασική. Λοιπόν, σφουγγάρι ή λούφα. Ανάλογα. Ανάλογα την περίπτωση. Μάλλον θα πω λούφα περισσότερο. Γιατί κάνει περισσότερο αφρό. Το σφουγγάρι κάθεται όλο το αφρόλουτρο εκεί πέρα και... Ναι, αυτό καταλάβατε. Λοιπόν, χωρίστρα στη μέση ή στην άκρη. Στην άκρη. Από αξεσουάρ προτιμάτε να φοράτε βραχιόλια, σκουλαρίκια ή δαχτυλίδια. Κολιέδες. Πειράζει. Λοιπόν, βραχιόλια, σκουλαρίκια ή δαχτυλίδια. Θα πω σκουλαρίκια από αυτά τα τρία. Αλλά κολιέδες συνήθως μου αρέσει να φοράω. Μάτι σήμερ. Σκιές, σήμερ, ηλιοθεραπεία ή όχι. Όχι φυσικά, όχι, όχι, όχι. Μία φορά κάηκα και έβγαλα ηλίτσα στη γυλιά μου, δεν το ξανακάνω. Και άμα κάνω ποτέ ηλιοθεραπεία, πρέπει να έχω παστοθεί με 50 δίκτυα προστασίας παντού, μέχρι και στα πόδια, μέχρι και στα δάχτυλα των ποδιών. Λοιπόν, χτενίζεστε στο κομμωτήριο ή στο σπίτι, στο σπίτι. Θέλετε να κάνετε τατουάζ ή όχι? Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω, οπότε μάλλον όχι. Πέρα από τα τρυπημένα αυτιά, θέλετε να κάνετε ή έχετε κάνει αλλού piercing? Είχα κάνει στη μύτη μου τρύπα, την οποία την έκλεισα γιατί δεν με βόλευε καθόλου. Μου έφευγε το σκυλαρίκι στον ύπνο, το ψάχνα το πρωί, έκανα μία ώρα να το βάλω, μάτωνε εδώ πέρα η μύτη μου κλπ. Κλπ. Ήταν ένα τραγικό πράγμα. Όχι, δεν το ξανακάνω. Αν έχετε λεφτά για ξόδεμα, παίρνετε ρούχα ή καλλυτικά? Παίρνω και τα δύο. Και τα δύο. Δεν μπορώ να διαλέξω. Λοιπόν, όταν κάποιος θέλει να σου πάρει κάποιο καλλυτικό δώρο, θες να γνωρίζεις ή τον αφήνεις να επιλέξει μόνος του. Γενικώς σε ό,τι δώρα μου κάνουν, τους αφήνουν να επιλέγουν μόνοι τους. Οι περισσότεροι με έχουν μάθει από πλέον, οπότε ξέρουν και τι πρέπει να μου πάρουν. Λοιπόν, πας σε
σε κέντρα αισθητικής για κούρα, ομορφιάς, μασάζ κλπ. Ή χαλαρώνει σπίτι σου με ποδόλυτρο και μάσκες ομορφιάς. Λόγω χρημάτων χαλάρωνα το σπίτι μου και νομίζω ότι μπορώ να κάνω και πολύ ωραία δουλειά και από το σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το tag, μικρούλι κι αυτό. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας!